Και να καλησπέρισουμε και τη Θοδώρα την Καραγκιουλά στην παρέα μας. Θοδώρα, να πάμε λίγο στο θέμα με τον πολιτισμό. Μεγάλα τα ζητήματα, μεγάλα τα προβλήματα. Έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς αρκετούς καλλιτέχνες. Να πάμε όμως και στην πρώτη τους αντίδραση μετά τις ανακοινώσεις υπουργού, της κυρίας Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη, η οποία ανακοίνωσε ότι ξαπαγώνουν άμεσα οι πρόβες και τα θεατρικά γυρίσματα, θα ξεκινήσουν άμεσα. Βέβαια, με το 40% της χωρητικότητάς τους θα λειτουργήσουν οι θερινοί χώροι εκδηλώσεων και έκτακτη ενίσχυση 800 ευρώ. Να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Τραγουδιστών, την κυρία Γιώτα Νέγκα. Καλησπέρα, κυρία Νέγκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ανέστη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη και από μένα. Ακούσατε τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη. Το πρωί σας είδαμε και στη διαμαρτυρία στην Αθήνα. Είσαστε ικανοποιημένοι? Κοιτάξτε, καταρχάς για την συμμετοχή μας στη διαμαρτυρία, να πω ήταν και η πρώτη φορά του σωματείου μας που συμμετέχει σε κάτι τέτοιο και πραγματικά ήταν πολύ συγκλονιστική εμπειρία να είμαστε όλοι μαζί. Όσο για τις εξαγγελίες, τις αναγγελίες του πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα, η αλήθεια είναι πως σαφής τοποθέτηση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν καθοριστεί και θα καθοριστούν με λεπτομέρεια τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο τοπίο. Από τη στιγμή λοιπόν που θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες, ξέρετε, ο κάθε κλάδος έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, δεν μπορούν να υπάρχουν γενικότητες σε ειδικές συνθήκες. Οπότε ξέρετε, θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο βάσει των δεσμεύσεων που θα μπουν και των μέτρων που θα μπορέσουμε αυτές να τις καταστήσουμε όχι μόνο εφικτές τις παραστάσεις γενικότερα, αλλά και βιώσιμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Νέγκα, μίλησε η κυρία Μενδώνη για πολύ μαύρη εργασία, για στοιχεία τα οποία δεν τα έχουν. Θα κάνετε κάποιες κινήσεις έτσι ώστε τώρα που θα ανοίξει η Εργάνη να προσπαθήσετε να εντάξετε περισσότερους μέσα σε αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να γίνουν δικαιούχοι? Ακριβώς. Σαφέστατα είναι το κύριο μέλημά μας λίγο να μπορέσουμε και εμείς να νοικοκυρέψουμε τα του κλάδου μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι οτιδήποτε είναι κάτω από το χαλί είναι προσωρινό και εμείς είμαστε σοβαροί επαγγελματίες και θέλουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να επιβιώσουμε και εμείς και να μην ξεχνάμε ότι του κάθε ενός συνανθρώπου μας αύριο το παιδί του, το εγγόνι του θα διαλέξει πιθανότατα τον καλλιτεχνικό δρόμο και θα πρέπει τώρα μέσα σε αυτά τις καινούργιες συνθήκες και βλέποντας τα λάθη μας να βάλουμε τις βάσεις για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Μίλησε η κυρία Μενδώνη ότι θα μπορούν πλέον να γίνονται οι συναυλίες από τα μέσα Ιουλίου και μετά, θα ανοίξουν αυτοί οι χώροι με αποστάσεις και τα λοιπά. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που είναι ένα γενικό μέτρο της κυβέρνησης λόγω της κατάστασης του κορονοϊού. Μην ξεχνάτε ότι μόλις βγήκαμε από την καραντίνα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μουδιασμένοι με όλο αυτό, αλλά όχι μόνο εμείς και όλοι οι επαγγελματίες φαντάζομαι, και το ξέρουμε αυτό, γιατί αλλάζει τρομακτικά τα δεδομένα βιωσιμότητας όλων των κλάδων. Είμαστε όμως ανοιχτοί, αφού αυτό είναι μια πραγματικότητα, και έτοιμοι να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Θα πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και δεν θα πρέπει να... θα πρέπει με βάση τα μέτρα και την πληρότητα στο 40% ας πούμε, θα πρέπει όλα τα άλλα πράγματα να προσπαθήσουμε να κατέβουν τόσο και για να γίνει βιώσιμο. Αλλά σας λέω, αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι γενικότητες περισσότερο, δηλαδή είναι μια γενική κατεύθυνση εννοώ, και λεπτομερώς θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε στο μέλλον. Θέλω να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι βαθύ, πιστεύω μου. Ο κάθε κλάδος, ξέρετε, έχει ιδιαιτερότητες, όπως σας είπα και πριν, και πιστεύω πως για τα μέτρα του κάθε κλάδου θα πρέπει και η πολιτεία να συζητά πολύ λεπτομερώς και σοβαρά με τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου που ξέρουν τις ανάγκες και μπορούν να επισημάνουν πιθανά γκρίζα σημεία για να... Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Νέγκα? Δεν σας έχουν ακούσει, δεν σας ακούνε? Δεν συμμετείχατε εσείς στις συζητήσεις? Βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή ας πούμε
Θα σας πω ένα παράδειγμα γιατί το λέω αυτό. Οι μουσικές παραστάσεις μπορούν να, να οριστούν κάποια μέτρα, ακόμα και με μάσκες επί σκηνής, ας πούμε, που δεν είναι ωραίο. Υπάρχει όμως πρόβλημα με το θέατρο. Υπάρχουν δηλαδή ιδιαιτερότητες μέσα στις τέχνες που χρειάζεται σαφώς. Να επισημάνουμε, ναι, και να μιλήσουμε λεπτομερώς. Σαφώς. Αλλά πείτε μου κάτι, τις δικές σας προτάσεις, οι δικές σας προτάσεις πιστεύετε ότι τουλάχιστον σε ένα σημείο έχουν εισακουστεί, κάνετε συναντήσεις, συζητήσεις περί αυτού του θέματος? Κοιτάξτε, συζητήσεις γίνανε, αιτήματα τέφησαν. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα που ακόμα θα πρέπει να εξετάσουμε και να είμαστε, πώς να το πω, να περιμένουμε επισηγκεκριμένου, γιατί να σας πω και κάτι, ότι δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσει αυτό. Δεν έχουμε πραγματικά, δεν είναι μετρήσιμο το μέγεθος της ανεργίας. Δεν είναι πολλά πράγματα ακόμα καθαρά και πάμε βήμα-βήμα. Γι' αυτό δεν μπορώ και εγώ να έχω πολύ συγκεκριμένη και σαφή θέση σε όλο αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαφορετικό το πράγμα για τους τραγουδιστές, διαφορετικό για τους ηθοποιούς, διαφορετικό για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που είναι γύρω από τον πολιτιστικό χώρο, όπως και διαφορετικό για τους αρχαιολογικούς χώρους. Πιστεύετε ότι ο Υπουργός μεροληπτεί επειδή γνωρίζει καλύτερα τη μία πλευρά και δεν γνωρίζει τα υπόλοιπα? Υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα μεταξύ σας? Όχι. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Προς Θεού, παρανοήσατε. Απλά με τις συγκεκριμένες, όπως σας είπα, πλέον στις επόμενες μέρες που θα καθοριστούν συγκεκριμένα πράγματα εισόδου, εξόδου και γενικότερες λειτουργίες, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με πιο σαφή επιχειρήματα για το αν είναι εφικτό και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, αν θέλετε. Αυτό και μόνο. Είστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον ένα 20-30% από αυτών που γίνονταν συνόν κάθε καλοκαίρι θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι? Μιλώ για τα πολιτιστικά γεγονότα. Ένα 30% τουλάχιστον μπορεί να γίνει? Η αλήθεια είναι ότι ελπίζω σε πολύ παραπάνω, θα ήθελα να ήταν πολύ παραπάνω, αλλά δεν ξεχνώ κι εγώ και την δυσκολία του κόσμου και το φόβο και την οικονομική κατάσταση. Το 30% ξέρετε καλύπτει 3 στους 10. Δεν μπορεί να είναι κάτι αισιόδοξο, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο μπορούμε πιο σωστά και πιο οργανωμένα. Ξέρετε, αυτό το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξει τις προσπάθειές μας και το αποτέλεσμά τους, γιατί περιμένουμε ένα χειμώνα και αν τώρα φανεί δύσκολο να κάνουμε παραστάσεις και να μοιραζόμαστε πολιτισμό, μ' αρέσει να το λέω αυτό, φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι για το χειμώνα στους κλειστούς χώρους. Οπότε πρέπει όλοι μας να μπούμε στη διαδικασία αντιμετώπισης και διαχείρισης της καινούργιας κατάστασης. Κυρία Ανέγκα, με το καλό να σας δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Θα το περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Για την τιμή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ακούσαμε την κυρία Ανέγκα νωρίτερα, η αντίδραση από τους τραγουδιστές, και τώρα πάμε στους ηθοποιούς. Να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τον κύριο Θοδωρή Πολυζώνη, γραμματέας Επιτροπής Ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Κύριε Πολυζώνη, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις, κύριε Πολυζώνη, μετά από τις εξαγγελίες των μέτρων από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη? Θα σας μιλήσω προσωπικά, γιατί δεν γνωρίζω τις αντιδράσεις γενικότερα. Θα ήθελα να πω πως τα μέτρα που εξήγηλε η Υπουργός είναι αποτέλεσμα μιας ζήμωσης που γίνεται στο χώρο του θεάτρου τουλάχιστον, και μιας διεκδίκησης η οποία είναι συνεχής και θα είναι συνεχής. Κατά τα άλλα, αυτά που ανέφερε περί χαρτογράφητου τοπίου και μητρώου καλλιτεχνών και τα λοιπά, θεωρώ ότι κάπως πέταξε τον μπαλάκι και την ευθύνη στους καλλιτέχνες γενικότερα, γιατί έχει μακρά πείρα και θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να γνωρίζει πως ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης πάρα πολλά εργασιακά δικαιώματα καταρρίφθηκαν, οι συλλογικές συμβάσεις
καταργήθηκαν στο Ελεύθερο Θέατρο. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε τους ηθοποιούς που έχουμε, δηλαδή είναι καταγεγραμμένος ένας αριθμός, οι οποίοι πλήττονται αυτή τη στιγμή από την πανδημία. Όχι, για να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή τέτοια. Γνωρίζω μόνο για τους ηθοποιούς που απασχολεί το Κρατικό Θέατρο. Οι οποίοι είστε πόσοι? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 130 αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι είμαστε με συμβάσεις ορισμένων χρόνων φυσικά. Και έχουμε και την... Συγγνώμη, και έχουμε και την ευτυχή, ας πούμε, στιγμή να έχουμε υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας μόλις λίγο πριν την καραντίνα, η οποία επετεύχθη μετά από πολύ αγώνα και πολλή προσπάθεια και με αρρωγό πάντοτε το σωματείο μας. Ναι. Παρόλα αυτά, μας λέει η κυρία Μεδόνη, θα ξεκινήσουν οι πρόβες. Ανοίγουν, μπορείτε να ξεκινήσουν και τις πρόβες και να δούμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε ανοιχτούς χώρους όσον αφορά τις παραστάσεις. Είναι τουλάχιστον κάτι θετικό αυτό. Ναι, αυτό είναι θετικό, σίγουρα είναι θετικό, αλλά το κατά πόσο μπορεί να απασχολήσει ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, του εργατικού δυναμικού, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί σε συνθήκες γαλέρας, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συμβεί αυτό. Ναι. Και αυτό έγινε βέβαια και σε αυτό που είπε στους υποθεωμένους φορείς, ας πούμε, και συγκεκριμένα στο κρατικό, κατά πόσο θα μπορέσει, ας πούμε, να βάλει μέσα, ας πούμε, και άλλους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης. Εσείς έχετε σήμερα και μία διαμαρτυρία το απόγευμα. Ναι. Οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σωστά? Το σωματείο. Όλο το σωματείο, ναι. Ναι, μαζί με άλλα σωματεία. Τι ώρα θα γίνει? Στις 7.30. Πού? Στο Κρατικό Θέατρο, Βορείου Ελλάδος μπροστά. Θα δούμε κάποιο θεατρικό δρόμενο? Τι έχετε ετοιμάσει? Όσο γνωρίζω, όχι. Απλά μία διαμαρτυρία για να ακούσετε και η δική σας φωνή. Ναι. Απέναντι στην πολιτική και γενικότερα. Τώρα είναι μια ευκαιρία ο κορονοϊός για να λυθούν και άλλα προβλήματα, γιατί βλέπω ότι θέτεται τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου των ηθοποιών. Σωστά? Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία να συσπηρωθεί ο κλάδος και να υπάρχει μια συνειδητοποίηση των προβλημάτων και το σε τι εργασιακό καθεστώς λειτουργούμε σαν καλλιτέχνες. Τώρα επ' ευκαιρίας θέλετε να μας πείτε και τα βασικά σας αιτήματα επ' ευκαιρίας που σας φιλοξενούμε. Τα βασικά μας αιτήματα είναι αυτά τα αιτήματα όπως τα διατυπώνει το σωματείο μας. Δηλαδή τα άμεσα αιτήματά μας είναι τελείως διαφορετικά από την εξαγγελία της Υπουργού.